Πάμε να κλείσουμε το τρίτο μέρος με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, Σπιναλόγκα, καθώς μετά από μία εικοσαετία περίπου και πολλές περιπέτειες, ξεκίνησε η διαδικασία τόσο των εγκρίσεων όσο και των αδειοδοτήσεων. Με στόχο και με κατεύθυνση την ηλεκτροδότηση στη Σπιναλόγκα. Πάμε στον Δήμαρχο, πάμε στον κύριο Αντώνη Ζερβό. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, συγγνώμη και για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε και ανακοινώσεις Πρωθυπουργού. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός προηγείται παντός άλλου. Πάντα ξεχωριστές οι συνδέσεις, Δήμαρχε, μαζί σας, από εξωτερικό χώρο και με φόντο την... Όχι τη Σπιναλόγκα, πού βρίσκεστε? Σπιναλόγκα είστε? Στη Σπιναλόγκα. Νόμιζα ότι είναι λίγο πιο μπροστά εκεί πέρα, με φόντο άλλο τοπίο. Λοιπόν, θετικές εξελίξεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας, αφού πριν 2 χρόνια περίπου διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Σπιναλόγκας, όχι μόνο με τη μεταφορά του ρεύματος από τη ΔΕΗ, αλλά και τη μεταφορά νερού από τη ΔΕΗ του Αγίου Νικολάου, καθώς και την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, ενός κόμπακ βιολογικού καθαρισμού, τόσο ώστε οι επισκέπτες μας να έχουν αξιοπρεπείς χώρους υγιεινής, που τώρα έχουν μια σειρά ζητήματα, όσο και αν προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και το δευτερούς. Οπότε νομίζω και με έναν ορίζοντα που έχει φανεί πλέον ότι τέλος του 24 θα έχει μεταφερθεί το ρεύμα, άρα θα μπορούμε να φωτίσουμε σωστά τη Σπιναλόγκα, ούτως ώστε να αναδεικνύεται αυτό το ιδιαίτερο μνημείο. Θεωρώ ότι πετυχαίνουμε έναν μεγάλο στόχο που είχε μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, την κυρία Αγγελοπούλου, η οποία δραστηριοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση. Και ελπίζω ότι και οι υποσχέσεις που έχουμε, που συνήθως γίνονται έργα γιατί είναι συντοπίτης μας, ο Υπουργός Ναυτιλίας έχει δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη αναβάθμισης του φωτισμού επί της Σπιναλόγκας, αφού θα πάμε το ρεύμα. Δηλαδή μέσα σε μία διετία, Δήμαρχε, 2024. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλα αυτά, γιατί πια η ΔΕΗ περάσαμε την απόφαση για την υπογραφή της σύμβασης μαζί της. Ξέρω ότι προχωράει τις μελέτες, όπως και η ΕΙΑ τη μελέτη της μεταφοράς του νερού, που σημαίνει ότι ναι, σε 2 χρόνια το νησί θα πάρει τη θέση που το αρμόζει, αποκτώντας εκείνες τις δυνατότητες που θα το βοηθήσουν να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο το μεγάλο φορτίο που έχει από το μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αναβαθμίζεται μια ολόκληρη περιοχή, Δήμαρχε, μέσα από την συγκεκριμένη εξέλιξη, και αναβαθμίζεται και το τουριστικό προϊόν, το ήδη αναβαθμισμένο, και με πρωτοβουλίες και της Δημοτικής Αρχής και των Αρχών και των ιδιωτών που δραστηριοποιούνται εκεί στην Πλάκα, στην Ελούντα γενικότερα. Έτσι είναι όπως το λέτε, και με δεδομένο ότι η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στην UNESCO δεν έχει σταματήσει, αυτή η βελτίωση των υποδομών, μια και εκκρεμεί και η ανακατασκευή του μόλου πρόσδεσης των μερόπλιων που πηγαίνουν εκεί, μελέτη υπάρχει, έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ, είμαστε στη φάση και εκεί αναζήτησης, χρηματοδότησης και υλοποίησης. Θεωρώ δηλαδή ότι πράγματι, όπως είπατε σωστά, στα επόμενα 2 χρόνια οι υποδομές εδώ στην περιοχή της Πλάκας, άρα και στο ευρύτερο Μεραμπέλο, θα έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά. Μάλιστα, αναφορικά με την τουριστική κίνηση, Δήμαρχε, ικανοποιημένος? Ένα σχόλιο θέλω και γι' αυτό. Ναι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η χρονιά φέτος ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε νωρίς, ξεκίνησε κανονικά. Η αίσθηση που υπάρχει, μάλιστα σήμερα συμμετείχα στην ανακοίνωση που έγινε από τον ΣΕΤΕ στο Ηράκλειο του προγράμματος δράσης μαζί με την περιφέρεια για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Κρήτης. Φαίνεται ότι φέτος, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν με την αύξηση των καυσίμων και όλα αυτά, δεν θα επηρεαστεί η φετινή χρονιά. Στο χέρι μας όμως είναι να συμπληρώσουμε όλα εκείνα που χρειάζονται, ώστε και η επόμενη χρονιά που θα είναι μετά, αν θέλετε, από την πρώτη αντίδραση του ελαττηρίου, όπως σημαίνει με τον τουρισμό τώρα μετά από 2 χρόνια κράτημα, να συνεχίσει να είναι ανωδική, στοχεύοντας όχι σόν και καλά στον μεγαλύτερο αριθμό των επισκεπτών, όσο σε καλύτερες τις πράξεις, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την ποιότητα που υπάρχει στον τουρισμό της περιοχής. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ.